κουτέλια στην επίθεση. Αχίλε για το Μαντιλαρά. Και εκτέλεση από τον Κατσίκη. Δεν βρήκε στόχο όμως. Η μπάλα παραμένει στα χέρια τους. 14 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση επίθεσης. Αχίλε προσποιείται, ψάχνει συμπαίκτη. Δεν βρίσκει ευκαιρή πάσα. Θα πάει τελικά μόνος προς τα μέσα. Η προσποίηση πολύ ωραία, δεν θα έρθει το καλάθι όμως. Προσπάθησε το Αχίλε αλλά δεν κατάφερε να βάλει την μπάλα στο καλάθι. Βλέπουμε πως στις τελευταίες φάσεις ο Καράνδος τρυπώνει στην άμυνα των αντιπάλων, προσπαθεί να τους παίξει τα πόδια. Γι' αυτό είτε θα πετυχαίνει το καλάθι είτε θα χρεώνει τους αντιπάλους του με φάουλ. Ένα ομαδικό για τους Γαλλικά Γεπιάνο και 5 για τους Μπυροκίλερς. Εύστοχος ο Καράνδος, 10-12. Μέσα και η δεύτερη. 11-12 το σκορ. Στο μείον 1 η Γαλλικά Γεπιάνο, στο σύν 1 οι Μπυροκίλερς. Μαντιλαράς, Κώστας. Πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Ο Κωνσταντίνος. Δεν θα βρει στόχο η πρώτη. Έτοιμο για τη δεύτερη. Ούτε αυτή. 0-2 από τον Μανιλαρά τον Κωνσταντίνο. Ράδος για τον Καπετανίδη. Και χαμηλά το φάουλ. Άστοχη η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, 1-2. Και ισοφαρίζει το σκορ. 12-12, 1-30 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Μαντιλαράς δίνει στον Νεοφύτου και έχουμε φάουλ. Χαμηλά το φάουλ. Οι αντίπαλοι ζητήσανε βήματα. Κατσίκης βάζει πλάτη. Το επιθετικό rebound και τα βήματα από τον Ντούρο. Δεν κατάφερε να έλεγξει την ισορροπία του εκεί ο παίχτης των Γαλλικά Γεπιάνο και έκανε ένα βηματάκι. Χίλε στη γωνία για τρεις. Εύστοχος ο Κατσίκης. Βρέθηκε αμαρκάριστος στη γωνία. Πήρε το τρίποντο και δικαιώθηκε. Κράδος. Δεν είναι καλή πάση όμως όταν άρχει την μπάλα στα χέρια του. Πάνε στο καλάθι τώρα οι Γαλλικά Γεπιάνο. Μάχη εκεί ανάμεσα σε δύο. Δεν καταφέρει όμως ο Πιονουτσάκος να βάλει το καλάθι. Και παρολίγο το κλέψιμο καθώς έχουμε φάουλ πάνω στον Νεοφύτου.
ο οποίος μάλιστα, όχι, δεν έχουν συμπληρωθεί ακόμα τα 5 φάουλ. 13 δευτερόλεπτα στην κατοχή των Μπυροκίλερς. Εκτελεί κατευθείαν ο καθήκης. Μάλλον δεν είδε τον χρόνο, έδωσε την ευκαιρία στους αντιπάλους να έχουμε μια επίθεση. Καπετανίδης, Γράδος για 3. Μέσα! Στη λήξη του χρόνου τον buzzer beater από τον Γράδο, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο. 15-15, ισόπαλο το πρώτο σκορ της πρώτης περίοδου. Όλα έτοιμα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Νεοφύτου γυρίζει. Το Καπετανίδη πάει προς τα μέσα, έχει τον Νεοφύτου απέναντί του και τον νικάει. Μπροστά τώρα η Γαλλικά και πιάνω. 17-15. Αχίλλεδα πάει προς τα μέσα, παίρνει το φάουλ. Θα μπορούσε εδώ να πετύχει και το καλάθι, το ξέρει και ο ίδιος. Η αντίθετα από το σκριν. Άστοχο στην πρώτη προσπάθεια. Άστοχο και στη δεύτερη. Γράδος τώρα θέλει να τρέξει, σταματάει στο τρίποντο, δίχως να το σκεφτεί. Αστοχή και κατοχή από τους Μπυροκίλερς. Σημαντικάς αλλάζει με τον Νεοφύτου. Μαχιλαράς, Κώστας πάει προς τα μέσα, πετάει κάπως άταλα την μπάλα. Αχίλε σταματάει για να σουτάρει, ούτε τώρα. Τρίτο επιθετικό rebound για τους Μπυροκίλερς σε αυτή τη φάση. Νεοφύτου γυρνάει και τελειώνει ωραία τη φάση, επέμεινε εδώ ο Νεοφύτου. Πήγε προς τα μέσα και εκτέλεσε εύστοχα. Το σκορ, Γράδος δεν τα καταφέρνει. Και το καλάθι τώρα από τον Κατσίκη. Για το 17-19 το προβάδισμα ξανά στους Μπυροκίλερς. Και έχουμε τα βήματα εδώ από τον Καπετανίδη, πήγε μόνος του μέχρι μέσα, αλλά με την καλή άμυνα του Νεοφύτου μπερδεύτηκε και έδωσε την κατοχή στην αντίπαλη ομάδα. Νεοφύτου γυρνάει, βήμα πίσω, αστοχή. Γκίκας παίρνει το σκριν, εκτελεί πίσω από τον Καπετανίδη. Μαντιλαράς, Νεοφύτου, Σεματίκας για τον Αχίλε. Αυτός θέλει να πάει προς τα μέσα και έχουμε βήματα. Διαμαρτύρεται ο Αχίλε. Κοιτάει το φάουλ. Ωστόσο η απόφαση των διαιτητών δεν αλλάζει. Γράδος συνεργάζεται με τον Γκίκα. Αυτός πάει μέσα με το φλότερ. Όμορφο καλάθι εδώ από τον Γκίκα. 19-19. Ισόπαλο το σκορ. 6-45 για το τέλος του ημιχρόνου. Ξεχασμένος εκεί ο Κατσίκης.
mandíbula de las costas. Αχίλε. Κατσίκης βλέπει την κίνηση του Μανδυλαρά, αυτός πάει προς τα μέσα, θα κοπεί. Εδώ προσπάθεια για χνηδιασμό και έχουμε. Τεχνική ποινή στο Κίκα. Είναι το Γκίκας για την απόφαση του διαιτητή. Και ο Κατσίκης πάει στην γραμμή των βολών. Παίρνει την μπάλα ο Γκίκας, πριν περάσει εκτός. Επιστροφή από τους Σπυροκίλερς. Γράδος για τον Γκίκα, αυτός για τρεις. Στο σίδερο η μπάλα και το αμυντικό rebound από τον Αχίλε. Δεν του κάνει το χαρτί την μπάλα εδώ του Ψωματίκα. Μπήκε και βγήκε, αλλά το λάθος εδώ από τον Καπετανίδη έκανε μια προθυμμένη πάσα που δεν την προλάβω συμπαίκτης του. Κατσίκης για τον Παρίσι 21-21. Νεοφίτου δίνει το σπίρ στον Μανδυλαρά. Σεματίκας, άστοχος. Ριτσάκος πήρε την προσπάθεια, δεν τα κατάφερε όμως. Αχίλε, πάει προς τη ρακέτα, θα πάρει το φάουλ. Μέσα η πρώτη από τον Αχίλε. Έξω όμως η δεύτερη. Και η μπάλα στο γράδο για να δημιουργήσει. Στο πόδι μπάλα. Επίθεση 14 δευτερολέπτων τώρα για τους Γαλλικά και Πιάνο. Τάκος πάει προς το καλάθι και έχουμε βήματα. Έβαλε στην πλάτη τον αντίπαλό του, όμως μπερδεύτηκε στο τελείωμα της φάσης. Ο Μανιατάκος. Τσίκης. Ένα δύσκολο σουτ.
Ολυμπιακός ξανά προς τα μέσα, θα πετύχει το καλάθι αυτή τη φορά και θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. 23-22 για τρεις ο Μανδυλαράς, άστοχος. Προσπαθεί να τρέξει τον εφηδιασμό η ομάδα των Γαλλικά και πιάνου. Νεοφύτου στη γωνία για τον Αχίλε. Αυτός πάει προς τα μέσα, πετάει την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου και τελικά η μπάλα δεν βγαίνει εκτός. Κατάφερε και την έσωσε ο Ξηρόκοστας. Προς τα μέσα ο Γράδος δεν ευστοχεί. Και έχουμε ευνηδιασμό εδώ από τους Μπυροκίλερς και ένα εύκολο καλάθι από τον Μανδυλαρά Κωνσταντίνο. 23-24. Time out τώρα με το σκορ στο 23-24 μπροστά οι Μπυροκίλερς. Συνέχεια στο παιχνίδι, η κατοχή στα Γαλλικά και πιάνω. Ξηρόκοστας στη γωνία. Το πήρε ο κατεγό Καπετανίδης, δεν ευστόχησε όμως. Μόνο στο μαρκάρι στο τώρα ο Μαλιατάκος. Το Κασίκι θα γυρίσει, θα πάρει το φάουλ. Ήθελε και το καλάθι ο ίδιος. Όχι, τελικά έχουμε βήματα. Και αλλαγή κατοχής. Και δικαιώνεται ο Μανιατάκος για το 25-24, πολλές εναλλαγές στο σκορ. Σηκώνεται ο Ψεματίκας, θα πάρει το φάουλ. Έχει την ευκαιρία τώρα για δύο βολές. Βγήκε πρώτη, δεν το έκανε το χατήρι μπάλα. Άστοχη δεύτερη, αλλά ο Κατσίκης βιάστηκε να μπει μέσα στο ζωγραφιστό. Και έτσι η κατοχή περνάει στους Γαλλικά και πιάνω, που προηγούνται με 25-24. Πετανίδη στα κοπή. Τσίκης βάζει πλάτη, κλείνεται από δύο. Έξω η μπάλα, οι προσποιήσεις. Για δύο, Αχίλε το rebound. Ξεματίκα, σούτε τώρα. Ο Πετανίδης θέλει να τρέξει. Φεύγει στον ευνηδιασμό. Δεν αφήνει την μπάλα στο καλάθι, έρχεται όμως το επιθετικό rebound και ο Μανιατάκος με ακόμα ένα δικό του καλάθι. Κάνει 27-24. Ξανά στον ευνηδιασμό η Γαλλικά και πιάνω. Καπετανίδης για τρεις αμαρκάρους του Ξηρόκοστας. Άστοχο όμως το σουτ. Εισπράττει το χειροκρότημα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. 27-24 μπροστά η Γαλλικά και πιάνω στο μείον 3 οι Μπυροκίλερς.
Δεν είμαστε λίγο πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Νίκας, το πιο Πετανίδη. Αυτό στα δεξιά με το Μαλιατάκο, έφτασε ο Μαλιατάκος. Ξεκινάει όπως έκλεισε την δεύτερη περίοδο, ζεστός. Κατσίκης με πλάτη. Για τρεις, νεοφύλλο, αστοχή. Και το rebound από τους Γαλλικά Γεφιάνο. Είδης άστοχος, πήρε μια βιαστική επιλογή. Πάλι πάνω στο Μαντιλαρά. Του για τον Κατσίκη. Αυτός από μέση απόσταση, εύστοχος. 29 26. Ο Πετανίδης σηκώνεται και αυτός. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Κύλησε πάνω στο στεφάνι. Ρακέτα τώρα ο Καπετανίδης ενάντια στον Αχίλε. Θα πάρει το φάουλ και την ευκαιρία για δύο ελεύθερες βολές. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ του Αχίλε. 6 η πρώτη. Μία στις δύο. Ο Αντιλαράς είναι ο Φίτου. Ξετάζει τις επιλογές του εκείνος. Βάζει πλάτη. Γλιστρέα τον αντιπαλό του. Και είναι επιθετικό φάουλ. Οι διαιτητές θεώρησαν ότι έβαλε αντικανονικά το χέρι του και εκτόπισε τον αντιπαλό του στην προσπάθεια να πάει προς το καλάθι. Ωραία ο Ψινόκοστας, πολύ ωραία κίνηση, περνάει κάτω από το καλάθι. 31-32-26. Καλάθι και φάουλ από τον Αχίλε. Έτοιμος για τη συμπληρωματική βολή. Ευστοχή. 32-29. Κοντά στο σκορ οι δύο ομάδες. Δεν λέει να ξεφύγει κάποιος. Για τρεις ο Γκίκας άστοχος. Το rebound για τους μπυροκύλες. Τρέχει τώρα ο Αχίλε. Βρίσκει μπροστά τον αντίπαλό του και εκείνος θα του κάνει το φάουλ. Ο Μανιατάκος βρέθηκε μπροστά στον Αχίλε, που τώρα έχει την ευκαιρία για δύο πόντους.
στις δύο. Καπετανίδης. Κίκας. Προσπίσκε το σούτ από το Μανιατάκο. Συνεχίζει αυτός. Καλάθης, 34-32. Προς τα μέσα ξανά ο Μανιατάκος. Στις τελευταίες φάσεις δείχνει να μην βλέπει κανένα μπροστά του. Τώρα στον εφηδιασμό Γεράδος κάνει τις τρίπλες να ξεφύγει από τους αντιπάλους. Πάει προς τα μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 38-32. Αχίλε επιμένει, ανσοχή, θα βρεθεί και στο έδαφος. Μανιατάκος, στα μέσα θα βγάλει έξω, Γράδος στο πλάι. Καπετανίδη στο σίδερο η μπάλα, τελικά το rebound από τον Αχίλε. Θέλουν να πλησιάσουν οι Μπυροκίλερς, καθώς στα τελευταία λεπτά βλέπουν τους αντιπάλους τους να παίρνουν ένα προβάδισμα με 6 πόντους. 38-32 θυμίζω το σκορ. 4-55 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Χαμηλά το φάουλ εδώ στο Μανιατάκο. Γράδος οργανώνει, παίρνει το screen. Γράδος βλέπει τον Καπετανίδη, δεν του κάνει όμως καλή πάσα. Και έτσι ήρθε το κλέψιμο. Μαντιλαράς πάει προς τα μέσα και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 38-34. Και έχουμε το επιθετικό. Βήματα, με συγχωρείτε. Νεοφύτου γυρνάει με δυσκολία, καθώς είχε τον Καπετανίδη κολλημένο πάνω του. Και Λουτσάκος, Γράδος, κακό σου. Το deflection εδώ από τον Πιερουτσάκο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το κλέψιμο. Νεοφύτου απέναντι στον Καπετανίδη. Αμαρκάρι στο 3, άστοχος ο Μανιλαράς ο Δημήτρης. Και η κατοχή περνάει στους γαλλικά και πιάνω. Μέσα ο Γράδος θα κοπεί. Θα κοπεί καθαρά εκεί από τον Μανιλαρά Δημήτρη. Μανιατάκος, χωρίς να το σκεφτεί, εκδοχή.
Είναι σήμερα, δείχνει να έχει βρει το χέρι του. Σαράντα-34. Το προβάδισμα παραμένει στους Γαλλικά και Πιάνο, ενώ ο Νεοφύτου ρίχνει διαφορά στους 4, 40-36, 3 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Νιατάκος κλείνεται, θα βρει τελικά συμπαίκτη, προσποίηση ωραία. Για τρεις μόνος του, αστόχησε ο Γράδος. Δέκα δευτερόλεπτα τώρα για τους Γαλλικά και Πιάνο, Καπετανίδης, Σταυρωτή, Γκίκας. 4 δευτερόλεπτα θα πρέπει να σουτάρουν. Μανιατάκος, στο σίδερο η μπάλα. Τελείωνε ο χρόνος. Το κλέψουμε όμως εδώ από τους Γαλλικά και Πιάνο. Ο Γράδος θα πάει προς τα μέσα. Τελειώνει μόνο αυτή τη φάση. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία κίνηση από το Γράδο σε αυτήν εδώ τη φάση. 42-36. Για τρεις ο Μανδυλαράς. Στο σίδερο η μπάλα. Καπετανίδης του δίνει χώρο Νεοφύτου και τον τιμωρεί για αυτή την επιλογή. 44-36. Ανοίγει το προβάδισμα και έχουμε το time out. Επιστροφή στο παιχνίδι μας. Αχίλε παίζει με πλάτη τον Γράδο. Νεοφύτου, αστοχή, επιθετικό rebound όμως. Ξανά στο φωτοσούτι μάχες και έχουμε. Πρέπει να είναι το αυτοκαλάθι από το Μανιατάκο, από το χέρι του Μανιατάκου πρέπει να πήγει η μπάλα στο διχτάκι. 45-38. Βάζει καλάθι και στο αντίπαλο καλάθι ο Μανιατάκου σήμερα, όχι μόνο στον αντιπάλων αλλά και στο δικό του. Νεοφύτου. Το επιθετικό rebound όμως από τον Μαντελαρά. Δημήτρη ξανά ο Νεοφύτου, πρέπει να σουτάρει, το κάνει και στο σίδερο η μπάλα. Μαζεύουν το rebound οι Γαλλικά και Πιάνο. Μανιατάκος στο πλάι για δύο, η προσπάθεια του Γιούρου. Ανά στην επίθεση οι Μπύρο Κίλερς θέλουν να ρίξουν τη διαφορά. Το φρύτου για τον Αχίλε. Αχίλε. Και έχουμε το φάουλ. Κάποια νεύρα εκεί πέρα. Κάποια νεύρα και ανάμεσα στο Γράδο και στον Αχίλε. Τα λένε εκεί πέρα οι δυο τους. Δίνουν στο τέλος τα χέρια. Αυτά υπάρχουν στον αθλητισμό. Πάνω στην ένταση του παιχνιδιού μπορεί να υποθούν και δύο κουβέντες παραπάνω, αλλά το θέμα είναι ότι τα βρήκαν οι δυο τους. Μέσα η πρώτη.
και έχουμε time out. Λήξη περίοδου βασικά. 46-38. Ξεκινάει λοιπόν η τέταρτη περίοδος. 10 λεπτά μας χωρίζουν από το φινάλε του παιχνιδιού. Τελή κατευθείαν ο Ψεματίκας, δεν θα βρει στόχο. Καπετανίδης πάει από τα δεξιά όλο το δρόμο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι με ένα ωραίο lay-up. Πέρασε όποιον βγήκε, όποιον βρήκε μπροστά του ο Καπετανίδης. Λαράς, Αχίλε, Αχίλε πάει ξανά κόντρα στους αντιπάλους. 2 δευτερόλεπτα απομένουν για την επίθεση των Πυρογύλες. Πρέπει όποιος την πηγιάσει να εκτελέσει, το κάνει ο Νεοφύτου. Στο σίδερο η μπάλα. Γράδος για τον Καπετανίδη, αυτός από το πλάι. Πήδηξε σε λάθος χρόνο εκεί για τον rebound ο παίκτης των Πυρογύλες. Καπετανίδης ξανά με την μπάλα στη χέρια. Έξω για το Γράδο, 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να εκτελέσει ο Γράδος. Πιεζόμενος από 2. Άστοχο το σουτ. Αχίλε θα πάρει το φάουλ. Τώρα για τον παίχτη των Πυροκίλερς. Άστοχο στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Τρίπλες παραλίγο να του φύγει η μπάλα από τα χέρια. Για 2 από τον Μαλιατάκο δεν θα έρθει το καλάθι. 47-39 παραμένει. 8 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού. Νεοφύτου. Άστοχος. Οι Πυρογύλες προσπαθούν να ρίξουν τη διαφορά. Δεν τα έχουν καταφέρει όμως με τις τελευταίες επιλογές τους. Τώρα εδώ οι παίκτες των Γαλλικά και Πιάνο μπορούν να πάνε και σε διψήφιο αριθμό την διαφορά του παιχνιδιού. Κοντά σε όλους, θα πάρει το φάουλ για τις 2 βολές. Και εδώ είναι μια ευκαιρία να πάει διαφορά στους 10. Άστοχη η πρώτη από τον Καπετανίδη. 6 και η δεύτερη. Αντιλαράς. Ψεματίκας μετά την προσπίση θα πάει προς τα μέσα. 47-41. Στους 6 τώρα η διαφορά.
grados. Βρέγει η αντίσταση από τον αντιπαλό του που έπεσε και στο παρκέ. Σεματίκας, ωραία η τρίπλα. Δεν κατάφερε να βάλει και το καλάθι μετά από αυτή την πολύ ωραία κίνηση. Πήρε ωστόσο το φάουλ. Γλίστρησε πάνω στο κορμί του αντιπάλου του. Έφτασε κοντά στο καλάθι, όμως δεν τελείωσε σωστά. Δύο, αλλά έχουμε το επιθετικό rebound. Αχίλε. Μαντιλαράς. Έχω ξεματίκα. Θα πετύχει το καλάθι αυτός. Και μειώνει κι άλλο τη διαφορά. Οι Μυροκίλερς στο μείον 4. 47-43. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα πάει μέχρι το τέλος, όχι, σταματάει να δώσει το Μανιλαρά. Αχίλε, 10 δευτερόλεπτα ακόμα επίθεσης. Χαμηλά το φάουλ. Τρίτο για την ομάδα Γαλλικά και Πιάνο. Από ένα έχουν ακόμα να δώσουν οι δύο ομάδες. Κοιτάει την μπάσα, 5 δευτερόλεπτα για 2, δεν θα έρθει ούτε τώρα το καλάθι. Ξανά όμως το επιθετικό rebound και κατευθείαν εκτελεί ο Μαντιλαράς Δημήτρης. Έχασαν ακόμη μια ευκαιρία να πλησιάσουν κι άλλο οι Μυροκίλερς. Μετανίδης, κακό το σούτ. Βρήκε στην κορυφή του ταμπλό. Τελικά σώζουν την κατοχή Πεδούχη για 3, άστοχο το σούτ και αλλαγή κατοχής. 47-43 το σκορ. 5-25 για το τέλος και έχουμε το time out. Στρέφουμε σε λίγο. Αστοχή. Τα βάζει για με τη δίκη του. Καπετανίδης πάει προς τα μέσα. Θα βρει στο πλάι τον Γκίκα. Αυτό στο γράδο. Για 3. Το σίδερο η μπαλά. Και το παιχνίδι είναι ακόμα ζωντανό. Με 5 λεπτά να απομένουν. 47-43. 4 πόντι χωρίζουν στις δύο ομάδες. Κατσίκης θα κάνει τα βήματα. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Καπετανίδης άργησε ο Νεοφίτου να πάει πάνω του. Το επιθετικό rebound και το καλάθι από τον Μαγιατάκο. Για το 49-43. Κατσίκης για το Μαντιλαρά. 5 δευτερόλεπτα ακόμα στην επίθεση. Κατσίκης εκτελεί. Και έχουμε λήξη του χρόνου επίθεσης. Ακόμη μια χαμένη ευκαιρία για τους Μυροκίλερς να πλησιάσουν. Τους έχουν δοθεί κάμποσες τα τελευταία λεπτά. Δεν τις έχουν εκμεταλλευτεί.
Ολυμπιακός, Ιωνάκη, αστοχή. Και ο Γκίκας εδώ βάζει τέλος στον εφημεριασμό. Του εκτελεί μετά από κίνηση. Καπετανίδης μαζεύει και θέλει να τρέξει. Ο Καπετανίδης καλά του και φάουλ που πανηγυρίζεται έξαλλα και από τον κόσμο τον Γαλλικά και πιάνο και από τους παίχτες. Δεν δίστασε εδώ ο Καπετανίδης να πάει μόνος του κόντρα σε όλη την ομάδα των Πυροκίλερς. Έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Θα βάλει και την βολή. Αχίλε τώρα στην γραμμή των βολών. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Κράδος για τρεις. Το rebound από τους Πυροκίλερς και Μαντιλαράς οργανώνει την επίθεση της ομάδας του. Πάει προς τα μέσα, θα πετάξει την μπάλα και έχουμε βήματα. Τα βήματα από τον Μαντιλαρά. Με τρία λεπτά να απομένουν. Εδώ έκανε το λάθος ο παίκτης των Πυροκίλερς. Δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Κρατήστε μπάλα. Καπετανίδης για τρεις. Το σίδερο. Κατσίκης θέλει να τρέξει τώρα καθώς βλέπει ότι ο χρόνος λιγοστεύει. Νεοφύτου για τρεις. Μέσα. 52-48. Ο Νεοφύτου το πήρε το σου, το πίστεψε. Καπετανίδης θα πάρει το φάουλ χαμηλά, αλλά είναι και το πέμπτο, οπότε είναι δύο βολές. Μέσα η βολή του Καπετανίδη. Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2, 54-48. Αχίλε εξετάζει τις επιλογές του, ζητάει από τους συμπαίκτες του να κάνουν κάποια κίνηση, πάει μόνος προς τα μέσα, γραπώνει ο ίδιος το rebound και θα βάλει το καλάθι. Ο Αχίλε επέμεινε. Τρέχει. Θέλω να χαλαρώσουν εδώ οι Γαλλικά και πιάνο. Καπετανίδη θα μαρκάρει στους 3. Άστοχο και ο Αχίλε μαζεύει. Στους 4 η διαφορά, 1 και 30 ακόμα για το τέλος. Ο Αντιλαράς βγαίνει από τα σκρίνο. Κατσίκης, στο σίδερο η μπάλα και ο Μανιατάκος μαζεύει το rebound. Η κατοχή για τους Πυροκίλερς. Ένα λεπτό απομένει. Η διαφορά είναι στους 4. 54-50.
Αχίλλες Ζαρδούμα θα πλησιάσουν κι άλλο στο σκορ και θα έχουμε ντέρμπι. Σε Βατίκα γυρνάει, ευστοχή 54-52 και έχουμε παιχνίδι. 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Οι γαλλικά για πιάνο θέλουν καλάθι για να ανασάνουν. Μπάλα βρήκε στο πόδι του Μανιλαρά Δημήτρη. 14 δευτερόλεπτα για τους γαλλικά και πιάνο. Γκίκα σπάει στην επαναφορά. 31 δευτερόλεπτα για το τέλος. Καπετανίδης πάει προς τα μέσα, θα κοπεί από τον Νεοφύτου και η κατοχή για τους γαλλικά και πιάνο. Τελικά αλλάζουν την αποφασή τους οι διαιτητές. Η κατοχή είναι για τους γαλλικά και πιάνο. Γράδος και κάνει το φάουλ ο Μαντιλάρας. Δύο βολές τώρα για τους γαλλικά και πιάνο. Έξω η πρώτη. Το 54-52 παραμένει. Μέσα η δεύτερη. 55-52 και έχουμε το time out. Οι πυροκύλες τώρα έχουν 19 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους για να μπορέσουν να εκδηλώσουν μια επίθεση, να βρουν ή ένα γρήγορο δίποντο ή ένα τρίποντο ώστε να ισοφαρίσουν ή να πλησιάσουν τους αντιπάλους τους. Από την άλλη, τα γαλλικά και πιάνο πρέπει να δούμε αν θα επιχειρήσουν κάποιο φάουλ ή αν θα, αφήσουν τους αντιπάλους να εκδηλώσουν ολόκληρη την επίθεσή τους. Ό,τι και να πούμε ωστόσο εμείς, όλα θα τα δείξει το παρκέ. Πέντε-52 μπροστά οι γαλλικά και πιάνο και τώρα οι πυροκύλες έχουν 19 δευτερόλεπτα στην κατοχή τους. 19 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Μαντιλαράς, Κατσίκης, Νεοφύτου και το φάουλ από το Μανιατάκο. Στέλνει τον Νεοφύτου στις βολές. Με 9 και 7 να απομένουν για τη λήξη του παιχνιδιού. Μέσα η πρώτη, 55-53. Έτοιμος για τη δεύτερη ο Νεοφύτου. Έξω η δεύτερη και το φάουλ τον Πιερουτσάκο. Και αυτή τη φορά η μπάλα μεταφέρεται στην αντίπαλη ρακέτα. Άστοχη η βολή του Πιατουτσάκου. Ευτυχώς
τα δεύτερα που μένουν για την επόμενη επίθεση. Άσης και η δεύτερη. Οι μάχες για το rebound και ο Κερουτσάκος γραφώνει την μπάλα. Τελικά να δούμε για ποιον είναι η μπάλα. Τελικά η κατοχή πάει στους Μυροκίλερς. Η γραμματεία ωστόσο δίνει τη λύση και λέει ότι η μπάλα πάει στους Γαλλικά και πιάνω. Και κάπου εδώ το παιχνίδι τελειώνει. Οι Γαλλικά και πιάνω παίρνουν τη νίκη 55-53 σε ένα μάτς που έγινε τέρμι στο τέλος. Οι Μπυροκύλες πάλεψαν, ωστόσο δεν κατάφεραν να φτάσουν στους αντιπάλους τους. Και έτσι έχουμε το τέλος του παιχνιδιού με την νίκη των Γαλλικά Γεφιάνων με 55-53. Γαλλικά Γεφιάνων και Μπυροκύλες έρχονται αντιμέτωποι σε αυτό το παιχνίδι εδώ στο κλειστό Σπάρτακος. Και η πρώτη κατοχή πάει στους Γαλλικά Γεφιάνο. Γκίκας, άστοχος. Ξανά η μπάλα στον ίδιο. Γράδος. Πάει προς τα μέσα, θα δεχτεί το κόψιμο. Μαντιλαράς που θα δίνει τώρα. Προσπάθεια από το Μαντιλαρά, Δημήτρη, είναι δύο. Με το ίδιο επίθετο, γι' αυτό θα μ' ακούτε να λέω και το όνομα. Αυτή τη φορά ο Μαντιλαράς Δημήτρης πέτυχε το καλάθι, ανοίγει το σκορ. Θα έχει και την ευκαιρία για την εύστοχη, για την βολή. Που θα είναι εύστοχη, βιάστηκα λίγο να το πω. 0-3 το σκορ. Βήματα από τον Μανιατάκο. Και ο Μανιλαράς οργανώνει για τρεις. Ο Μαρκάριστος ευστοχή. Ο Νεοφύτου δεν είχε κάποιον αντίπαλο γύρω του, πήρε το τρίποντο, δεν δίστασε και ευστόχησε για το 6-0. Τόσο μέσα τώρα το κόψιμο. Άστοχη προσπάθεια. Οι μάχες κάτω από τη ρακέτα. Άστοχος ο Αχίλε. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Γράδο. Πήρε το διάδρομο. Θα έχει και την ευκαιρία τώρα για την βολή. Ευστοχή. 3-6. Μαντιλαράς πάντα με την μπάλα. Αυτός είναι που οργανώνει το παιχνίδι των Μπυροκύλερς. Έξω, ωραία συνεργασία. Με πλάτη τώρα. Οι μάχες για το rebound. Και τελικά η κατοχή για τους Μπυροκύλερς. Ο Δημήτρης Μαντιλαράς επέμεινε. Τρεις, στο σίδερο η μπάλα. Oh.
τρίποντο από το Γράδο άστοχο. Αχίλε. Σεματίκας, Μανιλαράς, Θεοφύτου, Σταυρωτές. Από το έτσι της βολής άστοχος έρχεται όμως να πάρει το επιθετικό ριμάν ο Μαντιλαράς, αλλά αστόχησε στην προσπάθειά του. 9 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση των Eurokillers. Άστοχη προσπάθεια, Αχίλε. Το σύνδερο και αυτό. Όμως η κατοχή παραμένει στους Eurokillers που επιμένουν. Αχίλε ωραία κάτω το καλάθι. Πολύ ωραία συνεργασία εδώ με τον Νεοφύτου. Για το 3-8. Από μέση απόσταση στο σίδερο η μπάλα και Αχίλε κατεβάζει. Από τον Μαντιλαρά, τον Δημήτρη Μαντιλαρά, γιατί όπως είπαμε είναι δύο στο σημερινό παιχνίδι. Πολύ ωραία συνεργασία και πολύ όμορφο καλάθι από τον Χερουτσάκο. Τρέξει στο εκδιασμό εδώ η ομάδα των Γαλλικά και Πιάνο. Το κλέψουμε όμως τον Σπυροκύλες και έχουμε κατοχή για τους ίδιους. Δυσκολεύτηκε εκεί, είναι ο Φίτου, προσποίηση, επιμένει, πολύ ωραία πάσα, αλλά δεν θα έρθει τελικά το καλάθι, που θα έρθει με δεύτερη ευκαιρία από τον Μαντιλαρά. Στην επίθεση Eurokillers το 5-10 είναι το σκορ μέχρι στιγμής και το καλάθι από τον Νεοφύτου για το 5-13. Από τον Μαντιλαρά, πετάχθηκε εκεί και γράπωσε την μπάλα για δύο κακό σου, βιάστηκε ο Ξεματίκας εδώ, θα μπορούσε να πάει προς το καλάθι και έχουμε καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Γράδο. 7-12 το σκορ. Άστοχος όμως στη βολή. Αχίλε. Επλάτη τώρα πάει να βγάλει για συνεργασία.
5 δευτερόλεπτα για 3 ο Μαγκλαράς, άστοχος. Φάουλ στο γράδο. Άστοχος στην πρώτη ο Γράδος. Ευστοχή στη δεύτερη. 8-12 το σκορ. Μπροστά οι Πυροκίλερς. Αχίλε πάει να μπει προς τα μέσα. Θα λιωθεί η προσπάθειά του. Χαράς, πάει προς τα έξω, εξετάζει τις επιλογές του και θα γίνει τελικά το λάθος, καθώς ο Δημήτρης Μαντιλαράς δεν κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εντός του παρκέ. Καπετανίδης βγάζει την πάσα για το συμπαίκτη του, ο κύριος όμως αστοχεί σε αυτό το ανάποδο lay-up. Μανιά Τάκος. Ακόμα ένα κόψιμο στην άμυνα, τρομερή άμυνα εδώ από τους Γαλλικά και πιάνω. Καπετανίδης. Και έχουμε την κατοχή για τους, για τους Γαλλικά και πιάνω, με συγχωρείτε. Μανιατάκος πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ από τον Νεοφύτου. Τον έβαλε κάτω από το καλάθι και τον ανάγκασε να υποπέσει στη φάουλ. Έχουμε το πρώτο time out, 9-12 το σκορ.